Στην Ρέα Πράπα, πάμε, το κορίτσι μας, την καλή συνάδελφο. Πάμε να τη δούμε. Γιατί έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα που μας αφορά όλους. Το ανοίξαμε και λίγο νωρίτερα αυτό το μεγάλο θέμα. Και αν μπορούμε, παιδιά, να ξαναδούμε τις φωτογραφίες. Σας ευνηδιάζω και ευχαριστώ πάρα πολύ αν τα καταφέρουμε τώρα. Καλημέρα, καλώς την. Καλή σας ημέρα. Χαίρομαι στην εισαγωγή σας που είπατε ότι αφορά όλους. Μας αφορά όλους, χωρίς εξαιρέσεις, και για το θέμα της στήριξης ο ένας τον άλλον, αλλά και για το θέμα της πρόληψης και της ενημέρωσης. Μιλάμε και τον καρκίνο του μαστού. Ακριβώς. Την ημέρα χτες, Παγκόσμια ημέρα, 25 Οκτωβρίου. 25 Οκτωβρίου, λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού. Παραδοσιακά, να πούμε ότι ο Οκτώβριος είναι ένας μήνας που έχει να κάνει με την πρόληψη, την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση. Είναι ένας μήνας που χτυπάμε καμπανάκι στο να μην ξεχνάμε τις εξετάσεις μας, όλες οι γυναίκες, σε ό,τι πρέπει να κάνουμε. Τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αναφέρουν ότι 1.600.000 γυναίκες σε όλο τον κόσμο νοσούν από καρκίνο του μαστού. Περίπου το 1 τρίτο αυτών βρίσκονται σε χώρες της Ευρώπης. Τις τελευταίες ημέρες, λοιπόν, θα είδαν όλες οι φίλες μας ότι έλαβαν ένα μήνυμα στο κινητό τους για τις εξετάσεις. Είναι το πρόγραμμα Φόφη Γεννήματά του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Να μην αμελούν τις εξετάσεις τους. Είναι πολύ σημαντικό στο να κάνουν τις εξετάσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των γιατρών τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, λοιπόν, του συγκεκριμένου προγράμματος, 430 γυναίκες υποβλήθηκαν σε ψηφιακή μαστογραφία, πολύ σημαντικό, και σε 27 από αυτές βρέθηκαν ύποπτα ευρήματα. Άρα η πρόληψη, όσο και αν ακούγεται κοινότυπο και το λέμε και το ξαναλέμε, σώζει ζωές. Στην παρέα μας, λοιπόν, σήμερα, για ένα ξεχωριστό μήνυμα για αυτή την ημέρα, είναι η κυρία Βασιλική Λύτρα. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ, η οποία έχει καταφέρει και έχει βγει νικήτρια από αυτή την περιπέτεια. Είναι μια πολύ δυνατή γυναίκα και θα την καλημερίσουμε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλημέρα. Σας στέλαμε σήμερα εδώ για το δικό σας μήνυμα, για το δικό σας αισιόδοξο μήνυμα προς όλες αυτές τις γυναίκες που αυτή τη στιγμή παλεύουν με τον καρκίνο. Εγώ να προσθέσω μόνο ότι η κυρία Λύτρα είναι μια συγκεκριμένη δικηγόρος, ένα από τα πρόσωπα που είναι ιδιαίτερα αγαπητά και στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και όχι μόνο. Όχι μόνο για τη συμπεριφορά της, την ηθική της και φυσικά την επιστημονσύνη της, αλλά γιατί σε κάθε εκδήλωση που κάνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, αλλά και σε παρόμοιες εκδηλώσεις, είναι παρούσα, στέλνει τα μηνύματά της και είναι από τα πρόσωπα που διαρκώς αφυπνίζουν για τα αυτονόητα που εμείς ξεχνάμε. Και την ευχαριστούμε θερμά γιατί μπήκε νωρίς το πρωί σήμερα που θα μπορούσε να ξεκουράζεται. Να είναι στην παρέα μας, κυρία Λύτρα, ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας. Ευχαριστώ πολύ, Σπύρο μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πραγματικά ο μήνας Οκτώβρης, παραδοσιακά, όπως πολύ σωστά το είπατε, είναι ο μήνας που μας αφυπνίζει για τον καρκίνο του μαστού. Όλες οι γυναίκες, το είπατε πολύ σωστά με τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάσατε, εν δυνάμει μπορούν να νοσήσουν κάποια στιγμή στη ζωή τους. Δυστυχώς, και τα ποσοστά αυτά αυξάνουν κάθε χρόνο. Υπάρχουν εξαιρετικές θεραπείες πια. Κάθε καρκίνος είναι ξεχωριστός, κάθε καρκίνος είναι εξατομικευμένος. Αντίστοιχα εξατομικευμένες είναι και οι θεραπείες του. Το μόνο που εμείς ως γυναίκες πρέπει να κάνουμε είναι να πηγαίνουμε να κάνουμε έγκαιρα τις διαγνωστικές μας εξετάσεις. Και ο μήνας Οκτώβριος είναι έτσι μια καλή ευκαιρία να μας το θυμίζει κάθε χρόνο, να μην τις παραλείπουμε. Διότι το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε και αυτό που είναι σημαντικό είναι, και καθόλου κοινότυπο δεν ακούγεται πλέον στις μέρες μας, ότι η πρόληψη πραγματικά μπορεί να σώσει τη ζωή μας. Όσο πιο έγκαιρα ανιχνευθεί ένα ύποπτο σημάδι ή οτιδήποτε άλλο, ένας καρκίνος στα πολύ αρχικά του στάδια, μπορεί να αντιμετωπιστεί και να ιαθεί πλήρως. Και ο στόχος είναι αυτός. Εμείς να προσθέσουμε λίγο, επειδή έχουμε ξαναμιλήσει με την κυρία Λύτρα, με την Βασιλική και με τη μάμη την εμπιστοσύνη της, όπως όλους μας, ότι η κυρία Λύτρα όταν είχε περνούσε τη δική της δοκιμασία και έκανε τις θεραπείες της, σε ένα μεγάλο κομμάτι των θεραπείων ήταν παρούσα στα κρατήρια. Δηλαδή ήταν κοντά στον εντολέα της, ο συλλειτουργός της δικαιοσύνης και δεν είπε ότι περνάω μια δύσκολη στιγμή. Εκεί, αγαπητή Βασιλική, κυρία Λύτρα. Τώρα ξέρετε, εμείς ως δικηγόροι θα είμαι παρούσα. Δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Δεν την έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Αυτό όμως είναι ενθαρρυντικό, ότι δεν το βάζει καμία κυρία κάτω, δεν σταματάει καμία δραστηριότητά της, γιατί οι δραστηριότητες μας δίνουν ζωή και μας προσθέτουν στην ενθάρρυνση που πρέπει να έχουμε σε οποιαδήποτε πράξη θεραπευτική.
δεν παραδίδουμε επειδή μπαίνουμε στη θεραπεία, εκτός και μας το στήσει ο γιατρός, έτσι, άλλο αυτό. Εντάξει, αυτό όταν υπάρχει μια ειδική συνθήκη που πρέπει κανείς να απέχει από την εργασία του, οφείλει να το κάνει, ειδικά όταν υπάρχει και οδηγία ασθητική γιατρού. Όμως είναι σημαντικό την περίοδο αυτή που είναι μια δύσκολη περίοδος, περίοδος των θεραπείων, και για το κορμί και για την ψυχή, είναι σημαντικό να μην εγκαταλείψεις, να μην το βάλεις κάτω, να συνεχίσεις κανονικά τις δραστηριότητες σου σε όλα τα επίπεδα. Είμαστε και μητέρες, έχουμε παιδιά, έτσι κι αλλιώς πολύ δύσκολο είναι να κανείς να εγκαταλείψει τον αγώνα. Ωστόσο θα πω ότι είναι και επιβοηθητικό στις θεραπείες την περίοδο εκείνη. Είναι σημαντικό για την ψυχολογία του καθετού, του ασθενή, να νιώθει ότι είναι δραστήριος, να νιώθει ότι είναι σημαντικός και σε αυτό που κάνει να μην σταματάει ό,τι έκανε στο παρελθόν, να εξακολουθήσει να το κάνει. Εγώ μπορώ να σας πω ότι εξακολουθούσα να γυμνάζομαι. Δηλαδή δεν σταμάτησα τίποτα από αυτά που έκανα πριν νοσήσω. Και όλο αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Και το γεγονός ότι επικοινώνησα την ασθενειά μου. Γιατί ξέρετε, δυστυχώς υπάρχουν πολλές γυναίκες οι οποίες για διάφορους λόγους δεν θέλουν ή δεν μπορούν να το επικοινωνήσουν. Μάλιστα. Επιλέγουν έτσι μια εσωστρεφή στάση. Θεωρώ ότι είναι καλύτερα να βγεις προς τα έξω, να το πεις, διότι και το μήνυμα που έτσι πρέπει να επικοινωνήσουμε είναι ότι δεν είμαστε μόνες. Έχουμε κοντά μας τους γιατρούς, εξαιρετικούς γιατρούς, ογκολόγους, εξαιρετικές θεραπείες και κάθε χρόνος που περνάει είμαστε και πιο κοντά έτσι σε μια... Έτσι ακριβώς είναι. Κρατούμε... Μικρή νίκη να το πω. Κρατούμε αυτό το μήνυμά σας, κυρία Λύτρα, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ ξανά που ήσασταν κοντά μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε γι' αυτό, να μην φοβόμαστε και να μην ντρεπόμαστε. Γιατί πολλές φορές και ντρεπόμαστε να μιλήσουμε και φοβόμαστε να μιλήσουμε. Και να μην φοβόμαστε είναι πολύ σημαντικό. Να μην φοβόμαστε είναι πολύ σημαντικό. Να μιλήσουμε για παλικάρια. Να κάνουμε τις εξετάσεις. Να μιλήσουμε για συζύγους, συντρόφους, μπαμπάδες, αδερφούς κτλ. Να κινητοποιηθούν κι αυτοί, έτσι. Γιατί οι κυρίες όλων των ηλικιών θέλουν και εμάς δίπλα να ενθαρρύνουμε και να βρισκόμαστε παντού από κοντά. Το λέω γιατί πολλές φορές οι άντρες είμαστε πιο δειλοί σε αυτά. Οι γυναίκες είστε πολύ πιο θαραλέες. Είμαστε πιο θαραλέες. Ναι. Είμαστε δειλοί μπροστά σε αυτά οι άντρες. Έτσι, να το πούμε. Το επισημαίνεις, γιατί έχουμε κάνει πολλές φορές έτσι και αυτή την κουβέντα. Είναι πολύ σημαντική η στήριξη όλου του περίγυρου. Έτσι. Του συντρόφου βεβαίως ιδιαίτερα. Έτσι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλό τρίμερο. Καλό τρίμερο. Κυρία Λύτρα, να είστε καλά. Μια τελευταία κουβέντα να συμπληρώσουμε. Μιλήσαμε πριν για το πρόγραμμα της Φόφης Γεννηματά. Να θυμίσουμε ότι η Αίμνηστη Φόφη Γεννηματά έφυγε από τη ζωή 25 Οκτωβρίου του 2021, ακριβώς την ημέρα που συζητάμε. Έδωσε τη δική της μάχη, μια γενναία μάχη σιωπηρή. Μέχρι και την τελευταία μέχρι στιγμή. Και την τελευταία στιγμή. Και εκτός από τη μάχη που έδινε για τον εαυτό της, έδωσε μάχη για όλες εμάς τις γυναίκες να μπορούμε σήμερα να μιλάμε ότι στο κινητό μας με ένα κλικ μπορούμε να κάνουμε τις απαραίτητες εξετάσεις. Το κρατούμε, Ρέα μου, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.